για τον εργαζομένο του κλάδου μου, του εγάλεπτου στροφίμων ποτών, που απαριθμούν δεκάδες μικρά και μεγάλα εργοστάσια, συσκευαστήρια, βιομηχανίες και κυρίως και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ναυτιλιέων. Αλήθεια, ας μας πει κάποιος, στο ενδεχόμενο κάποιου ατυχήματος, πόσο κινδυνεύουμε από την αργοπορία στη μεταφορά μας ή από τις ελλείψεις της μονάδας υγείας και των νοσοκομείων. Υπάρχουν ασθενοφόρα, υπάρχει προσωπικό. Για φανταστείτε στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από 2 χρόνια στο εργοστάσιο της Ένωσης στη ΡΕΑ, εάν είχαμε θύματα, κατά πόσο ήταν δυνατόν να μεταφερθεί αυτός ο κόσμος με ασθενοφόρα και κατά πόσο θα ήταν σε θέση το νοσοκομείο και του Ναυτιλίου αλλά και του Άργους και γενικότερα οι μονάδες υγείας στην περιοχή να δεχτούν εγκαυματίες και άλλους τραυματίες. Με τις ελλείψεις που υπάρχουν, ούτε και τις πρώτες βοήθειες δεν θα μπορούσαν να δώσουν. Δηλαδή, θα πρέπει να πούμε και πάλι καλά που δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Αν ένας εργαζόμενος πάθει κάποιο ατύχημα στη δουλειά, που η δουλειά μας είναι πραγματικά επικίνδυνη, πόσο κινδυνεύει η υγεία του και ακόμα και η ζωή του, πόσο άμεσα μπορεί ο καθένας μας να βοηθηθεί από κάποιο κέντρο υγείας ή από τα νοσοκομεία, αν του συμβεί κάτι. Γι' αυτό όχι μόνο είναι σημαντικό, αλλά είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο να μην κλείσουν τα επίγοντα του νοσοκομείου στο Ναύπλιο και όχι μόνο. Το ίδιο αναγκαίο είναι και η στελέχωση των τμήματων του νοσοκομείου και στο Ναύπλιο αλλά και στο Άργος και όλων των άλλων μονάδων υγείας στο νομό μας. Οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν από την και η υποβάθμιση όλων των μονάδων υγείας είναι κυριολεκτικά έγκλημα. Εγκληματικές ευθύνες έχουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά στη χώρα μας, που μειώνουν συνεχώς όλο και περισσότερο τις κρατικές δαπάνες και συρρυκνώνουν τις δομές υγείας στο νομό, όπως γίνεται και αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Ναυτιλίου. Μην τολμήσουν λοιπόν να σκεφτούν το κλείσιμο των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Ναυτιλίου. Ο λαός της Αργολίδας θα είναι στο πόδι. Δεν γίνεται αυτό. Η υγεία του λαού είναι δικαίωμα και πρέπει να παρέχεται δημόσια και δωρεάν, αντί να γίνεται ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα με επικίνδυνες εξελίξεις και για τη ζωή και την υγεία μας. Το ίδιο υπεύθυνη είναι και η Δημοτική Αρχή. Απαιτούμε λοιπόν τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση του νοσοκομείου Ναυτιλίου αλλά και του Άργους και όλων των άλλων μονάδων υγείας. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση. Να δοθούν τώρα λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία του λαού και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία και για τη χρηματοδότηση των φαρμακοβιομηχάνων. Και αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και πρόνοια.